Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε εδώ με την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είναι μια ιστορική νίκη, είναι μια μάχη ενάντια στο φασισμό και στον νεοναζισμό. Αυτή η δίκη πρέπει να γίνει, πρέπει να έχει όλη τη δημοσιότητα που τους αρμόζει. Δεν πρέπει να κολλήσει η Αυγή, επειδή η Χρυσή Αυγή δεν παρουσιάζει δικηγόρους σαν ένα τέχνασμα να κολλήσει η Αυγή και να μην αποκαλυφθεί η εγκληματική της φύση και όλα τα εγκλήματα που έχει κάνει. Η δίκη πρέπει να γίνει, ο κόσμος πρέπει να είναι σε εγρήγορση, γιατί είναι ένα σημαντικό γεγονός για την ιστορία, και επίσης πρέπει να αλλάξει αίθουσα, πρέπει ο Υπουργός Δικαιοσύνης να πάρει την ευθύνη, την ιστορική που του αναλογεί, και να πει για την αλλαγή της αίθουσας, ώστε η δίκη να έχει το κεντρικό ρόλο στο κεντρικό σημείο των δικαστηρίων, όπως θα έπρεπε, για να διασφαλιστεί η δημοσιότητα και να διασφαλιστεί ότι ο κόσμος θα την παρακολουθήσει όπως της αρμόζει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι η πρόεδρος του δικαστηρίου κάλεσε την πολιτική ηγεσία να βρει μια εναλλακτική αίθουσα, προκειμένου να ικανοποιηθεί το αίτημα για έναν καλύτερο χώρο διεξαγωγής της δίκης, με μεγαλύτερη δημοσιότητα και μεγαλύτερη προσβασιμότητα. Το μπαλάκι είναι αυτή τη στιγμή στον Υπουργό Δικαιοσύνης να αποφασίσει την αναχωροθέτηση της δίκης. Εισαγωγής. Για μία ακόμα φορά σήμερα βρεθήκαμε αντιμέτωποι με κρούσματα κολλησιεργίας και υποβάθμισης της δίκης της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής. Αναδείχθηκε η δυσλειτουργία της αίθουσας, η επικινδυνότητα της περιοχής για τη δημόσια ασφάλεια και τάξη, και αντιμετωπίσαμε την πρόεδρο του δικαστηρίου να μας κάνει μπαλάκι στον Υπουργό, όταν εκείνος εδώ και μήνες μας κάνει μπαλάκι στην πρόεδρο του δικαστηρίου. Η δίκη πρέπει να φύγει από τον Κορυδαλό και να μεταφερθεί άμεσα στην αίθουσα τελετών του εφετείου Αθηνών, που είναι η μόνη ενδεδειγμένη. Αύριο κιόλας ο Υπουργός Δικαιοσύνης και το Τριμελές Συμβούλιο Διοίκησης του εφετείου να αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι σε αυτή τη δίκη που δεν ανέχεται καμία άλλη υποβάθμιση και περιορισμό της δημοσιότητας. Απέναντι στην περιοχή του Κορυδαλού που απειλείται με σοβαρή αναστάτωση και απέναντι σε όσους κυκλοφορούν για να έρθουν στη δίκη που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ασφάλειας. Η δίκη να φύγει από τον Κορυδαλό, να γίνει στην αίθουσα τελετών του εφετείου Αθηνών και επιτέλους να μπει σε κανονικούς ρυθμούς διεξαγωγής για να αποδοθεί δικαιοσύνη.